Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εμένει το Μέγαρο Μαξίμου στην πάγια θέση του πως δεν πρόκειται να ψηφίσει προκαταβολικά νέα μέτρα πέραν της επέκτασης του κόφτη. Παράλληλα από το κυβερνητικό επιτελείο τονίζουν πως η αξιολόγηση δεν μπορεί να χρονίσει, απορρίπτοντας έτσι και το ενδεχόμενο της παράτασης. Δεν πάμε σε εκλογές, υποστηρίζουν, διαψεύδοντας έτσι τουλάχιστον προς το παρόν και τα τρία σενάρια εναλλακτικών επιλογών. Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το δημόσιο αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται περίπου 2.500 φορολογούμενοι που έχουν συνολικά ληξει πρόθεσμα χρέη 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ. Οι συνολικές οφειλές προς το δημόσιο σήμερα ανέρχονται σε πάνω από 95 δισεκατομμύρια. Με αύξηση των πωλήσεών της κατά 16% το προηγούμενο έτος, η τροκομική εταιρεία Ήπειρος, που παράγει τη γνωστή φέτα Ήπειρος, έχει κατακτήσει εκτός από την ελληνική αγορά και άλλες 18 χώρες σε 5 Ήπειρους. Μέσα στο 2016 πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διείσδυση της παρουσίας της στην Αυστραλία, την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει 613,54 μονάδες, καταγράφοντας οριακές απώλειες 0,09%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.